Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στον χάρτη Hof-Bergmann. Συνεχίζουμε τις δουλειές. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδατε ότι καθάρισα εδώ τα γουρούνια από τις κοπριές, καθάρισα το κοτέτσι και πουλήσαμε κάποια αυγά που είχα από πάπιες και από κότες. Έχουμε βάλει μια τέντα ακριβώς έξω από την κεντρική μας πύλη και πουλάμε εκεί τα αυγά φρέσκα φρέσκα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κάθεται εκεί ο παππούς και κάνει τη δουλειά του και τώρα συνεχίζουμε τις δουλειές. Είμαστε στον Ιούνιο, όπως είπαμε δεν έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε στα χωράφια, πιο πολύ ασχολούμε με τα ζώα για την ώρα και σήμερα θα πάμε, τώρα μάλλον στη συνέχεια θα πάμε να πάρουμε ό,τι γάλα έχουν οι κατσίκες καταρχάς για να το φέρω στο εταιροκομείο να αρχίσουμε και εκεί την παραγωγή και στη συνέχεια θα πάμε στο λιβάδι που είναι οι αγγελάδες για να μαζέψουμε και από εκεί το γάλα που έχουν τα ζώα για να κάνουμε και τυρί από αγγελάδες αλλά και βούτυρο. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ να περάσω απέναντι στη στάνη. Εδώ έχουμε κατσίκες και πρόβατα. Από τα πρόβατα θα πάρουμε μαλλί και από τις κατσίκες θα πάρουμε το κατσικίσιο γάλα για να κάνουμε το περίφημο, το φημισμένο κατσικίσιο τυρί του Hof-Bergmann. Και εδώ περιμένω γεννητούρια σύντομα, όπως γεννητούρια περιμένω και από τα γουρούνια, περιμένω και από τις αγγελάδες και από το άλογό μου. Έχουμε βέβαια καιρό ακόμα, αλλά νομίζω ότι το κρυάρι και ο τράγος έχουν κάνει για τα καλά τη δουλειά τους. Για τον τάβρο που έχω επάνω στο λιβάδι είμαι σίγουρος, γιατί είναι δοκιμασμένος. Και οι γουρούνες που αγόρασα είχαν ήδη γονιμοποιηθεί. Οπότε περιμένω από όλα τα ζώα σιγά σιγά μικρά να μεγαλώνει το κοπάδι. Εδώ τι έχουμε, έχω δύο μπάλες μαλλί, δεν θα τις πειράξω, αυτές θα τις χρησιμοποιήσω αργότερα όταν θα έχω περισσότερες και όταν θα ανέβει η τιμή τους, πλησιάζοντας το χειμώνα ανεβαίνει η τιμή στο μαλλί, οπότε τότε θα τα πουλήσω. Λοιπόν, πόσο γάλα έχουμε, 655 λίτρα, δεν είναι πολύ, κάνει ζέστης τώρα, τα ζώα δεν βγάζουν αρκετό γάλα, αλλά είναι τόσο όσο για να φτιάξουμε, να ξεκινήσουμε την παραγωγή του τυριού. Αρκετό δηλαδή για την ώρα. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ την πόρτα και θα πάμε ξανά απέναντι στο αγρόκτημα. Θα πάμε στο τυροκομείο να αδειάσουμε αυτό το πρώτο δικτύο. Έχω χωριστά ντεπόζιτα εκεί, το ένα παίρνει το γάλα από τα κατσίκια και το άλλο παίρνει το γάλα από τις αγγελάδες. Εδώ είναι το αρμακτήριο που έχω για το χειμώνα. Ο στάβλος είναι άδειος τώρα γιατί το καλοκαίρι πάμε τα ζώα στο λιβάδι όπως έχετε δει. Θα τα φέρουμε αργότερα εδώ να ξεχειμωνιάσουν. Γι' αυτό ο στάβλος τώρα είναι άδειος. Μπορεί καμιά φορά να χρειαστεί να φέρω κάποια πρόωρα νεογέννητα ή κάποιο άρρωστο ζώο, κάποια άρρωστη αγγελάδα που χρειάζεται παραπάνω φροντίδα. Να τη φέρω εδώ στο στάβλο πιο νωρίς ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά συνήθως τα ζώα περνάνε μια χαρά στο λιβάδι. Το κάνουμε χρόνια αυτό, το καλοκαίρι θα πάμε εκεί και το χειμώνα θα φέρνουμε εδώ. Λοιπόν,
Για να ρίξω μια ματιά, το καζάνι είναι έτοιμο, να το βάλω μπρος να δουλεύει. Κατσικίσιο τυρί θέλουμε να φτιάξουμε. Activate. Ωραία. Δεν έχω πολύ γάλα, αλλά θα βγάλει κάποια κεφάλια τυριού, θα πάω να τα πουλήσω. Μια χαρά. Τώρα θέλω να κάνω ένα τρίκ. Θα δούμε αν πετύχει. Θα αφήσω τώρα εδώ το βιτίο και θα πάω να κοτσάρω το αρμεχτήριο. Έχουμε ένα αρμεχτήριο αυτοκινούμενο. Το μεταφέρουμε δηλαδή με το τρακτέρο που εμείς θέλουμε. Είναι το αρμεχτήριο που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι στο λιβάδι. Δεν είναι μόνιμη εγκατάσταση. Αυτό εδώ είναι που βλέπετε. Απλά εγώ τώρα θέλω να μήπως τα καταφέρω και γλιτώσω τους διπλούς δρόμους, να κοτσάρω πίσω από το αρμεκτήριο και το βιτίο. Να κάνω ένα μόνο δρόμο. Μισό λεπτάκι εδώ τώρα να βγω. Να ρίξω και μια ματιά να δω αν έχει το αρμεχτήριο από πίσω κοτσαδόρο. Έχει ένα, νομίζω ότι κάνει. Για να δούμε. Αν πετύχει, θα γλιτώσω έναν έξτρα δρόμο, γιατί θα φάω όλη τη μέρα εκεί. Έχω να αρμέξω τα ζώα και τις αγγελάδες. Έχουν μαζέψει αρκετό γάλα και αρχίζουν και εκδηλώνουν μια δυσαρέσκεια, γιατί δεν έχουν μικρά τώρα να ταΐσουν και θέλουν να αδειάσουν από το γάλα το που έχουν μαζέψει. Λοιπόν, όλα πάνε μια χαρά. Τώρα προσπαθώ να δω πού θα βγω. Ας πάω ευθεία μπροστά. Όλα πήγανε μια χαρά. Κοτσαρίστηκε το βιτίο, οπότε θα κάνουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λένε. Έναν δρόμο θα τα πάω και τα δύο. Το αρμεχτήριο θα το αφήσω εκεί, όσο είναι εκεί και τα ζώα. Θα πηγαίνω ή εγώ ή η γυναίκα μου κάθε μέρα, μια φορά τη μέρα. Δεν έχουν και τόσο πολύ γάλα να χρειάζεται να πηγαίνουμε δύο φορές. Μια φορά τη μέρα νομίζω είναι αρκετά. Να βάζω στις αγγελάδες θέλουν άρμεγμα. Μαζεύει, έχει ένα δικό του depósito το αρμεχτήριο και μαζεύει το γάλα. Νομίζω μαζεύει περίπου 8.000 λίτρα μπορεί να κρατήσει. Και το απόγευμα μετά θα πηγαίνω με το βιτίο να παίρνω το γάλα, να το φέρνω εδώ στο τυροκομείο, ή αν έχω κάποιο έξτρα να πηγαίνω να το πουλάω στο εργοστάσιο. Όλα πάνε καλά για την ώρα. Σιγά σιγά ερχόμαστε στα ίσα μας, έρχεται σε μια ισορροπία η φάρμα. Ορίστε εδώ τώρα το λιβάδι με τις αγγελάδες μου, τις βλέπετε, μια χαρά ζωούλα περνάνε, χορταράκι φρέσκο, νεράκι φρέσκο, σανός όποτε χρειάζεται. Ο τάβρος εδώ βασιλιάς διαλέγει και παίρνει από το χαρέμι του. Μια χαρά. Εδώ είμαστε. Τώρα θα βάλω το αρμεχτήριο εδώ κάτω από τα δέντρα που έχει και σκιά, να μην μας χτυπάει και ο ήλιος κατά κούτελα, αλλά θα του κάνω μια στροφή. Βλέπετε οι αγγελάδες έρχονται σιγά σιγά, λες και καταλάβαν ότι ήρθα να τις αρμέξω. Θα κάνω λοιπόν εδώ έτσι μια στροφούλα να με βολεύει καλύτερα. Λίγο πιο μπροστά. Καλά είναι εδώ. Λοιπόν,
να ανοίξουμε τις πόρτες, να κατέβω να κάνω και ένα τσεκαρισματάκι κάτι και ξεκινάμε. Μία-μία τώρα θα μπαίνουν στη σειρά. Μόλις καταλάβουν ότι γίνεται δουλίτσα εδώ, θα δω και θα αρχίσουν να έρχονται. Να, τι σας έλεγα, έξυπνες αγγελάδες. Περιμένει τη σειρά της, τη βλέπετε. Φεύγει μία, μπαίνει η άλλη και έρχεται η άλλη και περιμένει. Ορίστε. Λοιπόν, εγώ θα αρμέξω τώρα εδώ τις αγγελάδες, θα περάσει λίγο η ώρα, θα τα πούμε όταν τελειώσω. Λοιπόν, τέλος. Έχω μαζέψει 5.354 λίτρα γάλα, αρκετό για πρώτη φορά. Θα αφήσω, όπως είπα, εδώ το αρμεχτήριο. Τώρα θα πάω να κοτσάρω το βιτίο, να έρθω να το γεμίσω με το γάλα και θα το γυρίσω πίσω στο τερκομείο για να ξεκινήσει και η παραγωγή του αγγελαλίσιου τυριού και του βούτυρου. Λοιπόν, φορτώνω το γάλα και γυρνάω. Και νομίζω ότι τελειώσαμε και για σήμερα, τελείωσε το επεισόδιο. Ό,τι είναι να κάνουμε από εδώ και πέρα θα το δούμε σε ένα από τα επόμενα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι. Να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!